Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Bullet Gaming Lab εδώ και σήμερα παίζουμε Hearts of Iron, ένα ακόμα επεισόδιο, τρίτη σεζόν, μαζί στην Ηλίας. Και καταρχάς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την τρομερή στήριξη που βλέπω κάτω στα σχόλια, αρχικά. Εδώ και τόσα επεισόδια. Το αγαπάτε το παιχνίδι, σας αρέσει και φυσικά εγώ λατρεύω εσάς που λατρεύετε το παιχνίδι. Λοιπόν, σήμερα στο... εδώ, στην κυβέρνηση, στο γερμανικό Reich, τέλος που έχουμε φτιάξει εμείς, και που όλα πάνε με λιγάλα γενικότερα, θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα inside πράγματα της χώρας, με τα εσωτερικά θέματα, τα οποία είναι κυρίως ο οπλισμός, γιατί το στράτευμα δεν είναι σε καλή κατάσταση, το είχαν αφήσει λόγω του πρώτου παγκοσμίου πίσω και τώρα έχουμε κάνει ένα τεράστιο, μα τεράστιο άλμα μπροστά, έχουμε πολύ καλή αεροπορία ή όσο καλύτερη μπορούσαμε να έχουμε. Έχουμε άπειρες εφεδρίες, δηλαδή έχουμε πολλά αεροσκάφη τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά που έχουμε ήδη φτιάξει. Δεν έχουμε 2.000, ας πούμε. Πετάνε όμως αυτά εδώ, πετάνε. Superiority θέλω. Λογικά πρέπει να πετάνε. Ναι, οι περιοχές που είναι με μπλε είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες έχουν την κάλυψή μας, ας πούμε. Η Ρωσία εδώ πέρα ακόμα τρώγεται με τους officer της. Δίνω όπλα εγώ, μεγαλώνουν, μικραίνουν, ξαναδίνω. Ορίστε. Εδώ πέρα. Άμα νικήσει τελικά η Ρωσία, η κανονική, εμείς θα έχουμε τρελά ωφέλη. Όταν λέω τρελά, τρελά, σαν εμένα. Ίσα-ίσα βασικά μας πάνε όλα, εδώ τα υλικά. Κάνουμε και πολλές εισαγωγές. Παράγουμε διάφορα, εδώ πέρα φτιάχνουμε το τείχος που πρέπει να φτιάξουμε. Το production πάει καλά. Φτιάχνουμε διάφορα εδώ πέρα. Φτιάχνουμε, ας πούμε, 1,8 τη μέρα, 1,9. Και ανεβαίνει αυτό. Δηλαδή ο βόρειος στρατός είναι ο πρώτος στρατός mechanized και του δίνουμε πράγμα. Δηλαδή κοιτάξτε, έχουμε όπλα από στρατούς τους οποίους έχουμε πάρει, ας πούμε, έχουμε κατακτήσει. Είμαστε πολύ άσχημα στο θέμα equipment. 69% δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Πρέπει να μεγαλώσει παραπάνω. Εγώ αυτό θέλω να κάνω σήμερα. Οπότε η Γαλλία και η Αγγλία κάνουν συμμαχία αυτή τη στιγμή. Είναι στα 40 πλέον. Εμείς έχουμε το πάνω χέρι. Έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει προς το παρόν. Θα κάνουμε support καλύτερα. Θέλω να κάνω τα division μας πιο καλά. Αυτό εδώ... μπορεί να το χρειαζόμουν τελικά κιόλας, δεν είμαι σίγουρος. Για να κουβαλάμε διάφορα. Θα κάνουμε το entrenchment, αυτό εδώ. Upgrade. Για να σκάβουν πιο γρήγορα οι δικοί μας. Σκάψεις από τις ιένες. Βάλω το στα κόκκινα αυτό. Μην βάλουμε όλα στα πράσινα, γιατί... ναι. Κατευθείαν πήγαν εδώ πέρα κάτω. Ο Ρόμελ έχει εδώ πέρα τις μοναδούλες του. Περνάει καλά ο τυπάκος γενικότερα. Το στείλαμε και αυτό εδώ. Είμαστε λίγο φόβος και ο τρόμος. Προς το παρόν όλα αυτά. Εδώ τα άρματα... μόλις αυξήθηκαν. Μόλις οι ανάγκες διπλασιάστηκαν. Στρατό άλλο δεν βγάζω. Για κάποιο πουστη λόγο. Τι δίνουν αυτοί. Είναι για βουνό. Αυτή και αυτή. Τώρα τι διαφορά έχει αυτό. Με αυτό δεν έχω ιδέα. Ναι. Οκ. Whatever. Να βάλουμε να φτιάχνονται... Infanterie! Mm?
ακούσω επειδή μπορώ. Και όλα αυτά θα τα βγάλεις στην Βαρσοβία. Naval effort. Εδώ. Έχουμε κι άλλα, ε. Έχουμε άλλα τρία. Naval dockyard. Τα οποία dockyard... Ας τα ανακάθονται. Για τώρα. Τέλεια. Όλα πάνε όπως τα θέλουμε. Λοιπόν. Εδώ πέρα βγήκαν και άλλα άρματα, ε. Θα τα πάρει ο Ρόμελ εδώ. Θα τα βάλει εδώ. Που πρέπει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το production, παιδιά. Και το construction. Όχι, το construction τώρα φτιάχνει... Τελειοποιούμε στην ουσία την αεράμινα. Γιατί εντάξει, τελειοποιημένη είναι. Λείπουνε... Δεν λείπουνε ακόμα. Anti-air. Εδώ είναι τούμπανο, δεν τα έχουμε όλα. Η Αλβανία πέφτει στα χέρια της Ιταλίας, όπως ήταν αναμενόμενο. Τι λέει εδώ? Unfulfilled import requests. Για ποιο λόγο? Άρα, όχι, εντάξει. Γιατί? Γιατί έγινε αυτό? Χάσανε εδάφη. Α, οι Ρώσοι έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ εδώ πέρα κάτω. Δεν μπορώ να τους δώσω τίποτα βασικά, έτσι. Για πλάκα. Για γελάω μαζί τους. Όχι. Naval effort. Να δούμε τι άλλο θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε... Κάπως χτυπάει το κουδούνι πάλι και έχω θέμα εγώ εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται. Plan Zeta U-boat. Βάλε πλάν ζήτα. Έπεσε και το νησάκι. Τόσο δυνατή. Έπεσε και το Σεβαστοπόλ τώρα. Έπεσε μου φαίνεται. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη γίνεται η Ρωσία σιγά σιγά. Εντάξει, η Σοβιετική Ένωση πέφτει. Εμένα με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Ιδιαιτέρως. Δεν θα κάνω invite to faction. Θα τους αφήσω εδώ πέρα έτσι όπως είναι. Για να μην έχω πόλεμο από εδώ και μου πρίξουν τα αρχίδια. Αν και θα έπρεπε. Έχω καλές σχέσεις. Καλά πηγαίνουμε, παιδιά. Καλά πηγαίνουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Επειδή έγινε μια μαλακία λοιπόν με το μικρόφωνο μου, έχετε μείνει λίγο πίσω. Όχι πολύ πίσω, δεν βλέπετε την ημερομηνία. Αρχικά. Έχετε μείνει μισό επεισόδιο πίσω. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Έχουμε πάρει περιοχές, τις οποίες μπορεί να τις έχετε δει ήδη. Έχουμε κάνει... Βασικά την παραγωγή θα σας δείξω. Χρωστάμε πετρέλαιο, παράγουμε άπειρα όπλα. Παράγουμε τα πάντα γενικότερα. Έχουμε πράγμα να βγάλουμε. Στρατό κλπ. Και μας λέει για να βάλετε faction, λέει... Α, μπορώ να φορνάσω τη Ρωσία, λέει. Εδώ, import request, αυτό δεν με νοιάζει, αυτό δεν με νοιάζει, αυτό με νοιάζει όμως. Γιατί δεν έχουμε καθόλου πετρέλαιο. Θέλουμε 33 πετρέλαιο. Και κανείς δεν μου δίνει πετρέλαιο. Στη Ρουμανία δεν μπορώ να επιτεθώ ακόμα, επειδή θα μου κάνουν ντου οι Αγγλέζοι. Οπότε ο μόνος τρόπος που μπορούμε να φτιαχτούμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι μέσα από τη Γερμανία. Η Γερμανία παράγει διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν φτιάχνουμε τα forts. Εδώ πέρα έχουν φτιαχτεί ήδη αυτά εδώ που παράγω τα καράβια μας, αν δεν κάνω λάθος, ε. Ναι. Ή όχι. Ναι, έχουν φτιαχτεί ήδη. Άρα δεν περνάει τίποτα από εδώ. Και έχω στείλει τον πράσινο στρατό μας, ο οποίος δεν είναι καν έτοιμος ακόμα, να πολεμήσει τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει όσο να είναι... πετρέλαια. Τα έχει εδώ πέρα κάτω, βέβαια, θα μου πεις. Και εδώ πέρα πάνω είναι λίγα. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά μαζεύονται. Η Ιαπωνία κάνει επίθεση στη Μογγολία κλπ. Κλπ. Που είναι σύμμαχοι των Σοβιετικών. Ποια είναι η πρωτεύουσά τους? Τι εδώ. Αλλά.
Πιστεύω θα μπούμε άνετα μέσα εδώ. Στη Ρωσία πλέον. Okay. Θα το βάλω να προχωρήσει, δεν θέλω να γίνουν οι δουλειές μας όλες. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο τα αεροσκάφη τα οποία τα φτιάχνουμε, τα κάνουμε upgrade σε Focke-Wulf. Έτσι δεν λέγονται. Ναι, κάπως έτσι τα λέγονται τέλος πάντων. Και επίσης να δώσουμε στο στρατεύμα μας αυτά που χρειάζεται, τα mechanized. Ωραία. Και τα άρματα πρέπει να δώσουμε και εδώ πέρα να κάνουμε το μεγάλο upgrade στα αεροσκάφη μας. Γενικότερα καθόμαστε παιδιά, αυτό το επεισόδιο θα είναι, και αυτό βασικά το επεισόδιο θα είναι να φτιάχνουμε λίγο παραπάνω και να κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό. Επειδή έτσι. Επειδή μπορούμε. Θα αλλάξουμε πάλι όπλα σε λίγο. Νομίζω ότι τα όπλα έχουν μπει στην παραγωγή πλήρως, δεν χρωστάμε τίποτα. Ναι, δεν χρωστάμε τίποτα από όπλα. Εδώ κιόλας. Ναι, από όπλα δεν χρωστάμε τίποτα. Τα έχουμε δώσει όλα. Έχουν άρτιο οπλισμό. Στρατιώτες μας. Οπότε οι ξένοι, οι Εγγλέζοι, εδώ πέρα κάνουν δουλειά με τους Τούρκους. Δηλαδή, κάτι μου λέει ότι πρέπει να δώσουμε στην Ελλάδα διάφορα. Η Ελλάδα έχει κάνει ήδη στρατό. Τον έχει πάει στα σύνορά τους. Οι Τούρκοι έχουν μια τεράστια έκταση. Άμα κάνουμε εμείς συμμαχία με τη Ρωσία, τη Νέα Ρωσία, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί χρωστάω. 19 χιλιάρικα τέτοια. Το οποίο θέλει λάσκα, θέλει πετρέλαιο, θέλει πολύ πράγμα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο στρατός μας σε μια άσχημη φάση. Που έχουμε στείλει εδώ πάνω. Αυτό είναι ο στρατός. Αυτό είναι ο στρατός. Δεν έχουν τα απαραίτητα, δηλαδή οι άνθρωποι εδώ. Okay, έχουν τα motorized που χρειάζονται για να κάνουν τις δουλειές τους, ας πούμε. Αλλά δεν έχουν αυτό εδώ. Δηλαδή από τα 450, αυτό εδώ πέρα το τάγμα, έχει μόνο 25. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι πολύ κακό βασικά. Αλλά θα περάσουν τα χρόνια και θα γελάσει ο φτωχός. Ορίστε, τώρα π.χ. πήραμε νέο οπλισμό. Τον οποίο οπλισμό MP43. Του 43 όπλων αυτό. Το έχουμε βγάλει νωρίτερα. Θα βγάλουμε εδώ πέρα και Panzerfaust. Το οποίο θα το δώσουμε σε διάφορα. Στις μονάδες μας έχουν και μπαζούκες να γαμάνε τα άρματα των αλωνών. Και θα το αντικαταστήσουμε. Θα αντικαταστήσουμε λοιπόν όλα τα όπλα. Με καινούριο οπλισμό. Πολύ καλύτερο από τον προηγούμενο. Γενικότερα υπάρχει κλίμακα αυτή τη στιγμή. Τους Γάλλους φοβάμαι που πάνε να βρουν τώρα την πυρηνική ενέργεια. Αυτό έτσι με δυσκολεύει λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν γουστάρουμε εμείς στην Ισπανία. Για ποιο λόγο. Πέφτει όμως η ιδεολογία τους. Θα έχουμε βάλει κανένα εμφύλιο μου φαίνεται. Να τους βοηθήσουμε λίγο γιατί. Ασχολούνται με άλλα πράγματα τέλος πάντων αυτοί. Τους θέλω στο πλευρό μου, τους Ισπανούς. Θα χρησιμεύσουν πάρα πολύ. Αλλά οι Ιταλοί και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι και οι Βουλγαροί είναι και αυτοί ένα ωραίο έξτρα βοήθημα. Όταν πάρω και τη Ρωσία, όταν πέσει η Ρωσία από εδώ, οπωσδήποτε πέσει η Γερμανία. Να ρίξουμε κάτω τους αλκοολικούς. Θέλει 290 μέρες. Αυτό πόσο θέλει. 166. Πάμε για upgrade κατευθείαν. Αφού είναι καλύτερο. Αλλά με ενδιαφέρει ότι δίνει παραπάνω. Λογικά δίνει καλύτερη μηχανή, καλύτερο όπλο επάνω. Κάτι δίνει.
Έχουμε 15 τυπάδες, οι οποίοι καλό θα ήταν να πάνε εδώ στον πράσινο, που είναι η Ρωσία. Οκ, concentrated industry, το πείραμα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που είναι excavation παραπάνω, παραπάνω ύλες στην ουσία είναι αυτό. Τι μας λείπει μόνο, μόνο πετρέλαιο λογικά, 39 πετρέλαιο λείπει. Και κάνουμε export τόσο. Πρέπει να... Αυτό δεν συμφέρει να το κάνουμε το closing contract. Hospital, το έχουμε και αυτό. Θέλει πολλές μέρες αυτό για να γίνει. Και αυτό πολλές μέρες θέλει. Όμως δεν θέλει πολλές μέρες. Οπότε... Βγήκανε και τα Panzerfaust. Να κάνουμε και τα Panzerstreck που είναι δυνατά. Και πάνε πιο μακριά και είναι και πιο... πιο έμπιστα στη χρήση. Πάρα πολύ κομπλέ. Δεν ξέρω, βλέπω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και χαίρομαι. Και από αεροσκάφη είμαι πάρα πολύ καλά και... Μπράβο. 8.000 έχουμε εδώ fighters. Τα πλάκα. 4.000 closer support. Transport 0. Strategic bomber 1.000. Πάρα πολλά. Μόνο αυτό δεν έχουμε. Το οποίο πρέπει να το μειώσουμε. Με την παραγωγή, λοιπόν, tanks έχουμε, αλλά θα κάνουμε upgrade από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, άμα μειώσω τώρα εγώ τα closure support και άμα μειώσω τα extra αεροπλάνα που έχω βάλει από εδώ, θα κλείσω εδώ εντελώς την παραγωγή, έχω πολλά εργοστάσια free. Οπότε γεμίζω αυτό. Και χρωστάω και λιγότερο πετρέλαιο, χρωστάω μόνο ένα. Αλλά έχω πολλά εργοστάσια μετά που είναι αχρίαστα, αλλά το βάλω εγώ εδώ για τα όπλα, για να τελειώνουμε. Και τι άλλο να βάλω. Θα βάλω εδώ πέρα, μπορώ, βάλω εδώ, να έχουμε πολύ support equipment, γιατί είδα ότι υπάρχει λίγο έλλειψη. Ένα oil θέλουμε. Τώρα αυτό το ένα oil, πού θα το πάρουμε το θέμα. Μεξικό μπορεί να μου δώσει. Θα μπορεί λογικά. Ωραία, άρα έχουμε. Παιδιά, παίρνουμε πετρέλαιο από το Μεξικό. Θα στείλουμε το Kriegsmarine εδώ πέρα μέσα. Και θα ενωθεί με αυτό. Είναι πολύ δυνατό πλέον. Είναι, έχουμε δυνατό στόλο. Παρότι δεν έχουμε αεροπλανοφόρα μέσα στο στόλο μας για, για αεροπορικές επιθέσεις, είναι δυνατός στόλος. Τα υποβρύχια έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Εντάξει, το νευτικό δεν είναι τόσο καλό, δικό μας. Αλλά τη δουλειά του την κάνει. Ορίστε. Και έχουμε πλέον outdated πράγμα επειδή κάναμε το καινούριο. Παράγουμε αυτό εδώ. Μόνο πρέπει να παράξουμε κατευθείαν αυτό εδώ. Και γενικώς χρωστάμε και δεν έχουμε κάνει καν upgrade. Τώρα για το Night Vision το έχουμε. Οκ. Τι να πάρω, να πάρω το Logistics Company, όχι. Να ασχοληθούμε λίγο με τα άρματα. Όχι. Με τα Industry, με τα Industry. Αυτό και construction 5. Να είμαι πως πάμε θέλω τώρα εδώ πέρα κάτω. Οπότε λογικά τελείωσε και αυτό το χειρό. Τελειώνει γενικότερα διάφορα εδώ πέρα κάτω. Παίνει πολλά μαζί. Οκ.
Μάλιστα. Οπότε η Αμερική δικαιολογεί, ας πούμε, πόλεμο εναντίον μας. Έχουν ετοιμαστεί πλέον οι Αμερικανοί και είναι έτοιμοι να έρθουν κατά πάνω μας. Αλλά δεν... Μόνοι τους είναι οι Αμερικανοί. Μόνοι τους είναι, δεν πρόκειται να κάνουν εκεί κάτι. Δηλαδή... Έχουμε εδώ 600... Να βάλω. Βάλω εδώ 600. Οκ. Okay. Τα οποία θα πάνε εδώ. Air superiority και air interception. Ένα χιλιάρι. Μήπως θα μας μπουν από εκεί, που δεν πιστεύω. Πάτι έχουμε. Λουξεμβούργο. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Εδώ άλλα 600. Βάλτα εδώ. Πλέον το Panzerstreck. Οι Αμερικανοί είναι μακριά και θα κάτσουν τώρα να στείλουν ένα στρατό σε εμάς. Δηλαδή, οκ. Okay. Θα φάνε λίγο χώμα η αλήθεια είναι, άρα δεν συμφέρει εμείς να πάμε να κάνουμε πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση, να ανοίξουμε δεύτερο μέτωπο, όπως το σκεφτόμασταν. Άρα, παιδιά, οι ξένοι, δηλαδή οι Αμερικάνοι, αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μαλακία. Γιατί αυτός εδώ ο αμυντικός στρατός καλά κάνει μεν και κάθεται εδώ. Θα κάνει τον Garrison. Όλα τα παράλια που μπορούν να μπουν. Τι λέει εδώ. Guard coast line, λογικά, ε. Ναι. Τέλεια. Και εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ βασικά θα πάρω μαλάκα, τι δίνει. Όχι. Πώς εδώ μαλάκα, τι δίνει. Τόσο μαλάκας εδώ. Attack and defense. Θα αντικαταστώ με αυτόν εδώ. Αφού του κάνω promote. Θα του δώσω από τα πολλά. Πού είστε ρε παιδιά. Ναι. Εσύ. Ένα λεπτό. Λίγο. 16 division, τα οποία... Πάνε εδώ.
Μένουν άλλα λίγα. Τα οποία θα πάνε πάλι στην άμυνα. Το οποίο θα είναι εδώ. Δείτε πόσο ώρα γίνεται τελικά. Ποιος θα δώσει βόρα. Θα πάει πάλι εδώ πέρα που ήταν. Ναι, ναι, οκ, οκ, οκ. Λίγο ηρεμία. Οκ. Οκ, μας κάνει η Αμερική πόλεμο. Μόνη της από ό,τι κατάλαβα. Μόλις το κοντήσουν τη ουσκάση. Και να δούμε τι θα γίνει. Καλή τις Φιλιππίνες, ναι, οκ. Okay. Εναντίον μας. Εμείς είμαστε αμυνόμενοι. Έχει 455 division. Και είναι όλοι μαζί μας αυτοί εδώ. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Έχω περιέργεια. Εγώ δεν ανοίγω κανένα άλλο πόλεμο. Θα παίξω αμυντικά. Στον αέρα έχουν σηκωθεί τα αεροσκάφη μας, δεν περνάει τίποτα. Οπότε δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό μέχρι τώρα. Εδώ πέρα στα coast lines κάνουν guard οι δικοί μας. Θα βρεθεί εδώ. Στρατός άμυνας. Κάνουμε guard coastline. Αυτή τη στιγμή είναι. Το είχα κλείσει πριν λογικά. Μάλιστα. Έχουμε μήνυμα από τη Ρουμανία. Λοιπόν. Δεν έχω έτοιμο στρατό για να επιτεθώ στους Ρουμάνους. Αυτή είναι η μαλάκια. Εδώ πέρα γίνεται πολέμος. Οι Αμερικανοί στην Ελλάδα θα μπορούσαν να μπουν άνετα ή στην Ιταλία. Αυτό το σκέφτηκα. Μηδέν νεκρούς. Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Construction να κάτσουμε να δούμε λίγο. Έχει περάσει η ώρα βασικά. Είμαστε να μπούμε σε νέο επεισόδιο σε λίγο. Δεν θα στείλω το στρατό μου στη Ρουμανία να γίνει χαμός. Για κανένα λόγο ακόμα. Χάνουνε εδώ, παίζουνε πόλεμο. Φτάνουνε εδώ. Μεγάλωσε για το construction. Πήγε πιο μεγάλο level. Να ανεβάσουμε το excavation. Όχι, advanced oil plant. Μια φωλιά είμαστε εδώ και γύρω μας έχουμε αντιπάλους. Εντάξει, οι Ισπανοί είναι μόνοι τους βέβαια εδώ. 6,5 εκατομμύρια που δεν έχουν μπει ακόμα στρατό. Εδώ ο Ρόμελ κάνει δουλειά χρυσή. Έχουμε εξτρά 20. Αυτή η εξτρά 10 που βλέπω εδώ μπορεί να γίνει ένα νέο στρατός, ένας νέος επιθετικός στρατός.
Ότι έχει κατηγορηθεί τη Ρουμανία. Κάνω τιμωρός. Οκ. Αλλά ναι, ναι, οι Εγγλέζοι έχουν την τέτοια, ναι, οπότε οκ. Okay. Οι Εγγλέζοι έχουν την προστασία. Concentrated. Το δυναμώσουμε κι άλλο. Οπ. Εδώ είχαμε μάχες. Χάσαμε 13 trans convoys. Επειδή μας τα βουλιάξανε, ήταν trade αυτά τα convoys, δεν ήταν τίποτα άλλο. Μας τα βουλιάξανε οι Αμερικανοί που κάναμε trade. Άρα πρέπει να αλλάξουμε trade. Άρα δεν μας νοιάζει για το Μεξικό πλέον, γιατί δεν πηγαίνουμε καν Μεξικό. Πού πηγαίνουμε όμως? Βενεζουέλα πηγαίνουμε. Βγάλαμε και Night Vision στρατό μας. Να κάνουμε και το improved τέτοιο. Να έχουμε δυνατό infantry θέλω. Έχουμε βασικά ήδη πολύ δυνατό infantry. Πώς πάει το production? Αυτό εδώ έχει πέσει. Πολλά χιλιάρικα. Έχει γίνει καλή παραγωγή. Εδώ τα αεροσκάφη upgrade needed. Τα κάναμε. Τώρα γίνονται τα όπλα. Η upgrade. Τι μένει? Α, τα ναύαλ. Δεν δουλεύουν πουθενά τα ναύαλ. Να κάτσουμε να φτιάξουμε υποβρύχια. Κάτσουμε να φτιάξουμε 50 παιδιά υποβρύχια. 50 υποβρύχια. Και θα τα βγάλεις εδώ. Και βάλτε το κεφούλ να δουλεύει. Και μένουν άλλα 5. Άρα μπορούμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Να βγάλουμε 5 και να δουλεύουν εδώ. Άρα με λίγα λόγια να βγάλουμε 50 και 50. Το ίδιο πράγμα. Βάζουμε 2 το μήνα, άρα σε ένα χρόνο θα έχουμε τελειώσει. Ή σε 2 ή σε 3. Οι Γάλλοι άμα φύγουν από τη μέση και πάρουμε τα εργοστάσια τους, ρε παιδιά, πόσο τούμπανο θα είναι αυτό. Πραγματικά όμως. Army training λέει. Βάλτο. Construction engineering. Να το πάμε τέρμα, να πάει πάνω. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, να τελειώνουμε με αυτό. Ανεβαίνει παραπάνω αυτό. Αυτό ανεβαίνει παραπάνω. Όχι. Αυτά τα airbase όμως ανεβαίνουν παραπάνω. Oil plant. Αυτό είναι το πλάνο. Κάνουμε και το excavation 5. Αλλά πόσο βγάζουμε από πετρελαίο. Είδε τη λέει 15. Θέλω 18. Δεν μπορώ να συνεχίσω το trade με τη Βενεζουέλα προφανώς. Αλλά τώρα χρωστώ 38. Η Ρωσία δεν μπορεί να μου δώσει παραπάνω. Στα Σοβιέτια μου δίνουν όμως 28, οπότε θα πάρω από αυτούς. Και να πάρω και από... και από Ιταλία 6. Να πάρω και από... Ρουμανία 3. Η Ιαπωνία θέλει να μπει στη δική μας σφαίρα, ας πούμε, να γίνει σύμμαχός μας. Φυσικά και θα μπει.
Θέλω να μπει. Θέλω να, να είμαι σύμμαχος με τους Ιαπωνέζους. Λέω. Πάμε και εκείνο να μπει. Εδώ κόψαν τη Ρωσία στη μέση η κολοσοβιετική. Μαλακία. Χάνουν έδαφος. Για το κάνω τα division sober μου. Παραπάνω έξοδα είσαι. Να σε κάνω upgrade. Αυτό θέλεις. Όχι. Να πας να γαμηθείς. Τι λέει εδώ. Δεν βοηθάω. Και όχι, δεν θέλω. Κάθεστε πίσω. Πρέπει να μεγαλώσουμε τη Γερμανία μας. Έχει περάσει πολλή ώρα ήδη. Οπότε, θα το παυσάρουμε εδώ. Και στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα... Πρέπει να βάλουμε εργοστάσια, πρέπει να φτιάξουμε το construction να είναι καλό. Και μετά, αφού φτιαχτούμε και είμαστε έτοιμοι, γιατί ο στρατός δεν είναι έτοιμος ακόμα, θα κάνουμε πόλεμο στη Γαλλία, γιατί την πάρουμε. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά και αυτά από εμάς, καλή σήμερα.